Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Μέσα σε αυτή την αναστάσιμη ατμόσφαιρα πρέπει να ζούμε σε ένα άλλο κλίμα, σαν καινοί κτήσεις, αναστημένοι, συναναστημένοι μαζί με τον Ιησού Χριστόν. Έρχονται όμως κάποια πράγματα, κάποια περιστατικά και πάλι να μας απασχολήσουν και να μας δώσουν αφορμές να σχολιάσουμε κάποια απαράδεκτα, λέγω, πράγματα τα οποία βλέπουμε να προβάλλονται και από ιδιωτικά κανάλια. Παρακολουθήσαμε χτες μάλιστα από ένα τηλεοπτικό κανάλι μια συνομιλία Ορθοδόξων με αιρετικούς. Ένας ιερεύς της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και ένας, σαν λαϊκός έμοιαζε, και ήταν όμως οπημένας της Ευαγγελικής Εκκλησίας. Τα όσα ελέγχθησαν δεν τιμούν καθόλου την Ορθοδοξία. Το πώς διεξήχθη η συζήτηση μας δίνει την αίσθηση πως ήταν πράγματι μια οικουμενιστική ατμόσφαιρα, που για ποιο λόγο άραγε θυσιάζεται το δόγμα, θυσιάζεται η αλήθεια για μια ψεύτο αγαπολογία. Δύο κληρικοί Ορθόδοξοι. Ο ένας διακρίνεται για την ελαφρότητα της σκέψεως και τοποθετήσεως, για την αντορθόδοξη οικουμενιστική τακτική. Ο άλλος σοβαρός, σοφός, που περιμέναμε άλλα να πει και να μην ντραπεί να ομολογήσει την αλήθεια και να προβάλλει την Ορθοδοξία ως τη μόνη αληθινή Εκκλησία. Μας δόθηκε η εντύπωση, δεν αναφέρω ονόματα, όποιοι άκουσαν και σκανδαλίστηκαν έχουν την ευκαιρία να ακούσουν κάποια σχόλια σήμερα για να ξεπεράσουν αυτή την, θα λέγαμε, την απαράδεκτη εντύπωση η οποία δημιουργήθηκε, ότι δηλαδή Ορθοδοξία, παπισμός, προτεσταντισμός δεν έχουν διαφορές, ότι είμαστε δήθεν όλοι ότι είμαστε δήθεν όλοι χριστιανοί και σαν χριστιανοί είμαστε αδελφοί, έχουμε αδερφές εκκλησίες και τα τι αυτά. Αυτά τα οποία ήταν, θα λέγαμε, θέσεις οικουμενιστικές, οι οποίες είχαν παραμεριστεί, γιατί είδαμε ότι και ο προτεστάντικος οικουμενισμός και ο παπικός οικουμενισμός δεν μας δίδουν εκείνα τα οποία υπόσχονται. Αντίθετα, μας οδηγούν σε περιπέτειες. Όταν είδαμε το Βατικανό να ανακατεύεται στα Σκόπια και να τα υποκινεί για μια ανεξαρτοποίηση και της Εκκλησίας του ακόμα, της Ουνίτικης, την οποία θέλει να κάνει Πατριαρχείον το Βατικανό για να βλάψει το Ορθόδοξο Πατριαρχείο, όταν είδαμε, λέγω, την επέμβαση του Βατικανού στην Κροατία, ότι συνήθρισε από τα πέρατα της οικουμένης τις δυνάμεις τις στρατιωτικές για να χτυπήσουν την Γιουγκοσλαβία, και ήταν σύνθημα του Πάπα το οποίο έδωσε από την καθέδρα του, την αλάθητη φυσικά, την αλάθητη εντός εισαγωγικών,
να χτυπήσουν από τη Μεγάλη Δευτέρα, επειδή αυτοί είχαν γιορτάσει το Πάσχα τους και ήθελαν να κάνουν την Μεγάλη Δευτέρα και τη Μεγάλη Εβδομάδα τη δική μας, να την κάνουν πραγματική Εβδομάδα των Μαρτυρίων, του πάθους του Χριστού στο πρόσωπο των Σέρβων. Όταν είδαμε μάλιστα να ανακατεύονται σε κάθε γωνιά ορθόδοξης γης και να προσπαθούν οι παπικοί Ιουνίτες να εκλατινίσουν τους Ορθοδόξους, όπως έχουμε διάφορα άρθρα, εντείνει το Βατικανό τας ανιέρους και ανθεληνικάς προσπαθίας του για τον εκλατινισμό και εξουνιτισμό της Βορείου Ηπείρου με τα σχετικά ευλογίας της τυραννικής κυβερνήσεως των τυράννων, ενώ έχει επιστρατεύσει ως ατονίστη εις προηγούμενων φίλων του Σουνίτας, έχει επιστρατεύσει του Σουνίτας επισκόπους Καλαβρίας και Σικελίας, οι οποίοι και ποδοστατούν εις των επιχειρούμενων κατά του ελληνισμού και της ορθοδοξίας κλατινισμών της Βορείου Ηπείρου. Είναι λοιπόν γνωστό ότι χάνουν λίγο έδαφος στην κάτω Ιταλία και προσπαθούν να το κερδίσουν με το να βάλουν το πόδι τους στη Βόρειο Ήπειρο, στη Σερβία, στα Βαλκάνια, στη Ρωσία, σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο. Δεν μας φτάνει δηλαδή ότι βλέπουμε ένα εσχρό σχέδιο που έχει ο Πάπας να καταπνίξει κάθε αντίσταση ορθόδοξη και να οδηγήσει στην πλήρη ποταγή και εκλατινισμό όλη την Ορθόδοξη Ανατολή. Δεν μας φτάνει ότι και την Ελλάδα υποβλέπει να την διαλύσει σαν χώρα για να την καταπιεί και σαν θρησκεία. Τώρα ξεφυτρώνουν κάποιοι ελαφριόμυαλοι, ξεφυτρώνουν αγαπισμούς, ξεφυτρώνουν θέσεις οικουμενιστικές, δηλαδή μιας ψευτο-οικουμενιστικής θρησκευτικής, θα λέγαμε, τάσεως, δήθεν για αγάπη, δήθεν για ενότητα, και δεν βλέπουμε ότι πλημμένεται η Ιουνία την Ρωσία. Έχω εδώ ένα βιβλίο της Μονής Παρακλήτου, της οποίας ο ηγούμενος είναι Έλλην εκ Ρωσίας και ξέρει άριστα τα ρωσικά. Η Ρωσία, μηνύματα και εκκλήσεις. Δυστυχώς η Περεστρόικα δεν υπεστήριξε τα συμφέροντα του ρωσικού λαού. Ήταν κατ' όνομα Περεστρόικα, διότι έδωσε το δικαίωμα στο Βατικανό, με το οποίο συνεργάστηκε, και πριν να πέσει ο κομμουνισμός, το Βατικανό ήταν υπέρ του κομμουνισμού. Όταν έφτασε η ώρα ο σιωνισμός με συνεργασία και του Βατικανού να ρίξουν τον κομμουνισμό στη Ρωσία, τότε φαίνεται ότι πρωτοστατεί το Βατικανό για την πτώση του κομμουνισμού, όπως το κάμαν και στην Νότια Αμερική. Ήταν οι πράκτορες των φασιστών, οι συνεργάτες των φασιστών, και όταν έπεφταν τα φασιστικά κινήματα και καθεστώτα, τότε ξεφύτρωναν αμέσως ήρωες δημοκρατική. Δεν μας φτάνουν λοιπόν τα τόσα παραδείγματα, όπου γης και να στρέψουμε το μάτι μας θα συναντήσουμε πραγματικά αυτή την λυσόδη επέμβαση του Βατικανού με τις 20 και πλέον προπαγάνδες του, όχι για να εκχριστιανίσει τους μη χριστιανούς, τους ειδωλολάτρες, αλλά για να εκλατινίσει τους Ορθοδόξους χριστιανούς και τους άλλους χριστιανούς. Δεν μας φτάνουν τα τόσα άλλα λοιπόν. Τα ξεχάσαμε όλα αυτά. Ξεχάσαμε τι τράβηξε η Ελλάδα μας από την Λατινοκρατία του 1204 μέχρι το 1260. Ξεχάσαμε τι τραβήξαμε στις τόσες σταυροφορίες τις οποίες εκκίνησε η λυσόδης μανία για κατάκτηση της Ορθοδόξου Ανατολής, του παπισμού, και για την, θα λέγαμε, αρπαγή των περιουσιών. Δεν μας έφταναν τόσες προπαγάνδες που άσκησαν οι παπικοί και επί τουκοκρατίας. Δεν μας φτάνουν τα τόσα τα οποία ακούμε, και να πούμε κάποια ελάχιστα παραδείγματα. Ιδού λοιπόν να διαβάσουμε μία επιστολή από το βιβλίο αυτό,
Ρωσία, μηνύματα και εκκλήσεις. Τι λέγει μία ευσεβής κυρία? Μεταξύ άλλων, είμαστε εμπερίστατοι ορθόδοξοι χριστιανοί. Όλους τους ναούς της περιοχής μας, μαζί με τα εκκλησιαστικά αντικείμενα και την μαρφή, μας τα άρπαξαν οι αδελφοί εν Χριστώ που αυτοαποκαλούνται ελληνοκαθολικοί, δηλαδή ουνίτες. Άρπαξαν λοιπόν τα εκκλησιαστικά αντικείμενα, Ευαγγέλια, Άγια Δισκοπότηρα, Άγια Δισκάρια, Καλύματα, Άγιες Τραπέζης, Βιβλία και όλα τα άλλα τη μαλφή. Τα άρπαξαν οι ουνίτες και τα αρπάζουν οι ουνίτες. Εδώ και 3 μήνες τελούμε τις ακολουθίες μας κάτω από τον ανοιχτό ουρανό. Επειδή τους έκαιγαν και τις σκηνές ακόμα, οι ουνίτες, οι αδελφοί της αγάπης του Βατικανού εννοείται, της αγαπολογίας, τα κατορθώματα, λειτουργούσαν στο ύπαιθρο. Μόλις τώρα, λέγει, δόξα τω Θεώ, κατορθώσαμε να αποκτήσουμε κάποιο κτήμα για να κτίσουμε ορθόδοξο ναό. Διάβασα ένα απόσπασμα μόνο από μία επιστολή η οποία πολλά μας είπε, όπως καταλάβατε, αγαπητοί τηλεθεατές. Μια άλλη επιστολή, πάλι από τη Ρωσία, μας λέγει, με 2 γραμμές να διαβάσουμε. Μετά τη μερική χαλάρωση των μέτρων περιορισμού της ελευθερίας συνειδήσεως που είχε επιβάλει το καθεστώς για 70 χρόνια, οι ποτεσταντικές ομάδες της Δύσεως, διαθέτοντας χρήματα πολλά και εκπληκτικά υλικά μέσα, έχουν γεμίσει τη Ρωσία με κάθε είδους αιρετικά έντυπα. Ακούσατε τι τραβάει η καημένη η Ρωσία. Μα δεν καθόταν στην ησυχία της και να τρώει στο κρεμμύδι και πατάτα και χόρτα και να έχει ασφαλισμένη την ορθοδοξία της και να κάνει την αναγέννηση την κοινωνική μέσα από το λαό και όχι από τα ψίχουλα των δωρεών, δήθεν των δανείων που αποτελούν εχμαλωσία στην ατάξη των πραγμάτων. Δεν βλέπουμε αυτό το κατάντημα στο οποίο οδηγήθηκε η Ρωσία, ώστε να διασπείρουν ανάμεσα στα κράτη τα οποία αποτελούν, στους λαούς της, να διασπείρουν τέτοια μίση και τέτοιες αντιπάθειες, ώστε να απειλείται με αλληλοσφαγή ένας ολόκληρος ρωσικός λαός. Λοιπόν, δεν είναι μόνο οι ουνίτες, είναι και οι προτεστάντες, ομάδες πάσης φύσεως προτεσταντικές που λιμένονται το χώρο. Έρχονται λοιπόν αυτά τα ντοκουμέντα να μας πείσουν ότι αυτός ο οικουμενισμός, δηλαδή η προσπάθεια δημιουργίας μιας οικουμενικής χριστιανικής ενότητας, είναι ένα ψεύδος, είναι ένα απατηλό όραμα. Γιατί τρέχουν λοιπόν τους χριστιανούς ορθοδόξους Ρώσους να τους αλλαξοπιστήσουν χάριν μιας ενότητας χριστιανικής? Μέσω των αιρέσεων δηλητηριάζει την ψυχή του λαού μας, λέει, λένε οι Ρώσοι. Με τον δυτικής προελεύσεως ποικιλώνυμο ψευτοχριστιανισμό, παπισμό, προτεσταντισμό, χιλιασμό και ό,τι άλλο. Είναι παρόντα όλα αυτά τα κινήματα της πλάνης και της αιρέσεως μέσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία και στην διπλανή μας Βόρειον Ήπειρο, την οποία εμείς αφήσαμε να εκμεταλλεύονται όλες αυτές οι προπαγάνδες. Έχουν λοιπόν δικαίωμα, αγαπητοί τηλεθεατές, να μας μιλούν για οικουμενική χριστιανική ενότητα? Όταν αυτοί συμπεριφέρονται σαν λύκοι και μας δείχνουν τα δόντια τους πώς θέλουν να καταβροχθήσουν τους ορθοδόξους κυρίως χριστιανούς,